αυτογνωσίας και της κοινωνικής κριτικής. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζω ένα από τα έργα αυτά που ακουμπούν στον άξονα της κοινωνικής της αυτογνωσίας. Είναι ένα έργο το οποίο δοκιμάστηκε στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, και θεώρησα μεγάλη ευκαιρία για το Κρατικό Θέατρο να το παρουσιάσω σε μια εκ νέου παραγωγή. Πρόκειται για το Γράμμα σε ένα παιδί. Είναι ένα έργο που ξαναπέρασε από τη Θεσσαλονίκη με την μοναδική του πρωταγωνίστρια, αυτήν που ερμηνεύει εξαιρετικά, θα έλεγα, από τις σπάνιες αυτές στιγμές που συγκινούμεθα βλέποντας έναν ηθοποιό να ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο την ηρωίδα. Μιλάω για την Ζέντα Ντουκά, την εξαιρετική συνάδελφο και φίλη. Το φίλ το αφήνω δεύτερο. Θα μπορούσα να το προτάξω σε περίπτωση που συζητούσαμε για κοινωνικές σχέσεις. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικές σχέσεις και στον επαγγελματισμό μας δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Όμως δεν μπορεί να είναι παρά μια πολύ σημαντική παράμετρος της ζωής μου, καθώς και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Την έχω σχηματιστεί. Και θεωρώ ότι είναι από τα πλάσματα αυτά που το θέατρο έχει ανάγκη να βλέπει, να εξυπηρετείται από τις ικανότητες του. Ικανότητες που τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανθίζουν όλο και περισσότερο. Κάτω από την πολύ σημαντική καθοδήγηση του Μάνου του Πετούση, ενός ανθρώπου που με πολύ, αν θέλετε, low profile δράσεις, ενέργειες και πράξεις που άπτονται της θεατρικής τέχνης, όλο και κάθε χρόνο όλο και μας δίνει και περισσότερα δείγματα του ταλέντου του, της ευαισθησίας του και των στόχων που μπορεί να έχει και πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που διακονεί στον χώρο αυτό της τέχνης. Το έργο λίγο πολύ το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Πρόκειται για έναν μονόλογο που στην ουσία για μένα είναι διάλογος. Διάλογος με την κοινωνία, διάλογος με το κατεστημένο, διάλογος με τις ρογμές που πρέπει κάποιος να προκαλέσει προκειμένου να με ριζοσπαστικό τρόπο, με ρηξικέλευτες, με καινοτόμες, αν θέλετε, ενέργειες, να αντιταχθεί σε μια κοινωνία που αραχνιάζει, που εμπλέκεται σε ιστούς τέτοιους του κατεστημένου και της παρελθόνων αξιών. Σήμερα θελήσαμε να πρωτοτυπήσουμε λίγο και αντί συνέντευξη τύπου, που είναι πάρα πολύ εύκολο να... τις δομές μιας συνέντευξης που τις γνωρίζετε πολύ καλά. Θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι συντελεστές και αυτό μπορεί να γίνει και από τη Ζέτα βέβαια και από το Μάνο. Αλλά θέλησα να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς το θέμα μας καίει όλους μας. Μια συζήτηση επομένως προκαλέσαμε σήμερα. Ολιγόληπτη, μην νομίζετε ότι θα γίνουν διαλέξεις διόμες εδώ, δεν βαρεθείτε έτσι κι αλλιώς. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν η Χρυσάνθη Κολύβα, μια κοινωνική κλινική ψυχολόγος, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Πηξίδα, και η Δήμητρα Κονγκίδου, καθηγήτρια παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του ΑΠΙΘΙΤΑ, και μια μητέρα, θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο, που φιλοξενείται στον ξενών αποστασίας Άγαμων Μητέρων, το σπίτι της Μαρίας. Δεν άφησα τελευταίο για κανένα λόγο, ίσως αγένειες που μπορεί να προκαλεί κάποιος να σκέφτηκε τον Γιώργο τον Χριστιανάκη. Γιατί ο Γιώργος Χριστιανάκης είναι ένα παιδί της πόλης, ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει καταθέσει κομμάτια της ψυχής του και του ταλέντου του για αυτή την πόλη. Και θα έλεγα πως η παρουσία του στις μουσικές, αν θέλετε, απαιτήσεις ενός έργου, είναι πάντα από αυτές που τέλος πάντων καθαγιάζονται και υπογραμμίζονται από το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Ο Γιώργος Χριστιανάκης λοιπόν για μένα είναι μεγάλη τιμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συντροφεύει τα τελευταία χρόνια πολλά κομμάτια της μουσικής ζωής της Θεσσαλονίκης. Γιώργος, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας, έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε από το κλασικό, από την κλασική διαδρομή που κάνουν οι συνεντεύξεις τύπου. Και βεβαίως μετά, αν θέλετε, ακολουθεί και συζήτηση από το σκηνοθέτη της παράστασης, από τον Μάνο τον Πετούση. Μάνο. Καλησπέρα και από μένα.
Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στη Θεσσαλονίκη και ξανά με το γράμμα σε ένα παιδί και με τη φίλη μου πια, τη Ζέτα, και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, ούτως ή άλλως ο κύριος Βούρος σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της παράστασης και το μήνυμα που θέλει να δώσει σε όλους με κάλυψε στο 100% και νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει για μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω και για εσάς, να γίνει αυτός ο διάλογος μεταξύ μας και με τους ανθρώπους που ανέφερε ο κύριος Βούρος προηγουμένως. Για μένα, και το εννοώ αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή, είναι τεράστια τιμή το να βρίσκομαι κάτω από τη στέγη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και δημόσια, και δεν το λέω για να το πω όπως συνήθως γίνεται, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Γιάννη Βούρο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι εκτιμά την προσπάθεια όλη αυτή που κάνω, προσπαθώντας να γυρίσω λίγο το κομμάτι της τέχνης μου από ηθοποιός σκηνοθέτης. Αυτά, και να μιλήσει κύριε Δούκα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, μετά γελάει Ζέτα. Έτσι κάνω πάντα, έτσι ρίχνω το μαλάκι. Ναι, και μπορούσα το περιμένω. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Και εγώ δεν θα πω πολλά λόγια. Έχουμε ξαναβρεθεί με τους περισσότερους ανθρώπους που είσαστε εδώ σήμερα. Κάποιοι έχουν ξαναδεί την παράσταση. Μας έχετε γράψει πολύ ωραία λόγια και στο παρελθόν. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου και σκηνοθέτη μου παλαιότερα και ελπίζω και στο μέλλον και άνθρωπο που οραματίζεται έναν καλύτερο θεατρικό και μη κόσμο, τον Γιάννη το Βούρο, που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσει αυτό το έργο κάτω από την ομπρέλα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Αυτό το έργο είναι ένας μεγάλος σταθμός σε ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής στο θέατρο. Κάποιοι με ρωτούν αν είναι ο σταθμός ζωής μου, αν είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχω καταθέσει στο θέατρο σε όλη αυτή την πορεία, τέλος πάντων, που έχω κάνει αυτά τα χρόνια. Θα πω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος σταθμός. Δεν ξέρω αν είναι ο μεγαλύτερος, σίγουρα όμως είναι ο μακρύτερος. Όταν πριν από περίπου 2 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την πορεία, αυτού του έργου μαζί με τον Μάνο και τους υπόλοιπους συντελεστές, τον Γιώργο τον Χριστιανάκη, τον Νίκο τον Καλαϊτζίδη, τον Ανδρέα τον Μπέλη που έκανε τα φώτα, τη Μάρα την Πουρδάκο βεβαίως που έκανε τη διασκευή του έργου και την Οριάννα Φαλάτση από κάπου ψηλά να μας παρακολουθεί και να χαίρεται μάλλον που έγινε η πρώτη θεατρική διασκευή του βιβλίου της, το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν φανταζόμασταν ότι θα είχε τόσο μεγάλη πορεία. Το έργο όπου πήγε, και πήγε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, πήγε και στην Κύπρο, πήγε και στην Στοκχόλμη, αγαπήθηκε βαθιά. Και αγαπήθηκε βαθιά για την καθαρότητα του λόγου και των νοημάτων του, νοήματα και αξίες οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες από ποτέ. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και ξαναλέω, η εγκυμοσύνη, η δύσκολη εγκυμοσύνη της ηρωίδας, της Φαλάτση, μια εγκυμοσύνη για την οποία θα έπρεπε να μείνει σε ακινησία προκειμένου να τη φέρει εις πέρας, που τελικά δεν το κάνει, δεν τα καταφέρνει, είναι ουσιαστικά η αφορμή για να μιλήσει η Φαλάτση για τα πολύ σημαντικά πράγματα της ζωής μας, για τις πολύ σημαντικές αξίες, οι οποίες, όπως είπα, είναι πιο επικαιρές από ποτέ. Μιλάει για βία, μιλάει για κοινωνική ανισότητα, μιλάει για την μάχη για επιβίωση, μιλάει για το τι σημαίνει θρησκεία, τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Νομίζω ότι είναι έννοιες που χρησιμοποιούμε συνεχώς. Πολύ λίγο έχουμε καθίσει έχουμε σταθεί να σκεφτούμε τι σημαίνουν και νομίζω ότι αυτό το έργο είναι η πολύ μεγάλη αφορμή για να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που μας βασανίζουν και τα βασανίζουμε. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που οργανώθηκε μια τέτοια συνέντευξη τύπου, γιατί να λέμε τα ίδια και τα ίδια δεν έχει και πολύ νόημα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω νέους ανθρώπους, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω εγώ. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Χριστιανάκη, ο οποίος είναι ο εξαιρετικός μουσικός, τον γνωρίζετε περισσότερο, εγώ τον γνώρισα πριν από 2 χρόνια, τον αγάπησα πολύ, που έχει κάνει μία μουσική, έχει ενδύσει μουσικά αυτή την παράσταση σε σημείο που δεν ξέρω ποιος είναι ο πρωταγωνιστής.
Και το έχω λίγο θυμώσει. Αστειεύομαι βεβαίως. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και σου περνάω το μικρόφωνο. Θα δώσω στον έχω και δικό μας. Ευχαριστώ Γιάννη Αλεξίου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Έχω να πω μόνο σε αυτό που είπε η Ζέτα. Καταρχάς να ευχαριστήσω το Γιάννη το Βούρο για τα πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ. Ξέρετε, πολλές φορές όταν καλείσαι να γράψεις μουσική για μία παράσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεννοηθείς με τον άνθρωπο ο οποίος θα ερμηνεύσει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να γράψεις ένα πράγμα το οποίο, εάν δεν γίνει αντιληπτό, είτε από τη δικιά σου τη μεριά στη συνεννόηση με τον ηθοποιό, είτε από τον ηθοποιό, να καταντήσει να είναι ένα ντεκορατίβ στοιχείο ή απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο το οποίο περνάει, δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αυτό δεν είναι ο σκοπός της μουσικής στο θέατρο. Ο σκοπός της μουσικής στο θέατρο είναι να δημιουργεί τον ηχόκοσμο της παράστασης και μέσα σε αυτόν τον ηχόκοσμο μαζί να λειτουργεί και να ζει ο ηθοποιός. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχω συναντήσει στην πορεία που γράφω μουσική για το θέατρο, που με απασχολεί και εμένα, ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του μουσικού με τον ηθοποιό που είναι επί σκηνής. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο συνθέτης, πρέπει να έχει ηθοποιούς οι οποίοι καταρχάς αντιλαμβάνονται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, τη χρόνωση των πραγμάτων. Δηλαδή το πώς αντιδρούν και πώς λειτουργούν μέσα σε μία μουσική, ούτως ώστε να μην την κάνουν χαλή, αλλά να την κάνουν μέρος της ερμηνείας τους και μέρος του κόσμου τους. Και μιλώ για παύσεις, για αντίληψη χρωματισμού, για αυξομοίωση ταχύτητας φωνής, να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Κάποια τέτοια στοιχεία ομολογώ και λέω, το δηλώνω, το έχω ξαναπεί όμως εξάλλου, ότι εξεπλάγει με την αντιληπτική ικανότητα της Ζέτας πάνω σε αυτό. Είναι ένα σπάνιο ταλέντο, το οποίο έξω από το ταλέντο της το υποκριτικό, είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο το οποίο δεν το έχουν όλοι. Είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Μπορεί να μην το έχεις και να δουλέψεις πάρα πολύ για να το αποκτήσεις, αλλά κάποιοι άνθρωποι το έχουν από μέσα τους. Και ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ο τρόπος μου ζητήθηκε από το Μάνο να λειτουργήσει η μουσική σε αυτή την παράσταση προϋπέθεται την ύπαρξη ενός ηθοποιού με αυτό το ταλέντο. Και η Ζέτα το κατάφερε 100% και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη σας. Γιώργο, ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε στην κυρία Κολύβα, να προσθέσω και να υπογραμμίσω κάτι πάνω σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Όταν έτυχε να σκηνοθετήσω την Ζέτα πριν κάποια χρόνια, από τις συγκυρίες τις κλασικές, τις επαγγελματικές, είμαστε και δύο φορτωμένοι πολύ και έπρεπε να κάνουμε πρόβες μετά τις 12 το βράδυ. Δηλαδή, ερχόμαστε από γυρίσματα, από παραστάσεις και ξεκινούσαμε πρόβες 1,5 ξημερώματα μέχρι τις 4-5 το πρωί και το πρωί πρέπει να βρεθούμε σε ένα πλατό να κάνουμε. Επομένως, πέρα από το υποκριτικό, πέρα από αυτό που αναφέρθηκε ο Γιώργος, προφανώς αναφέρεσαι σε αυτή τη γοητεία που μπορεί να έχει κάποιος πάνω σκηνή, αυτό το ΝΑΚ που λέμε, αναφέρομαι και στο σκυλί Ζέτα Δούλκα. Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο ερχόταν στη μία τα ξημερώματα για να κάνουμε πρόβα μέχρι 4-5 το πρωί. Και μετά πάλι από το πρωί στη δουλειά, στο πλατό ή σε. Αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας. Σημαίνει ότι έχεις σπλάχνα. Και θυμάμαι το Μινωτή, σαν δασκαλό μου, όταν στο Εθνικό μας έλεγε: εάν δεν βγάλετε τα σπλάχνα σας στο πιάτο, εννοώντας τη σκηνή, μην περιμένετε προκοπή. Λοιπόν, η προκοπή της Ζέτας έχει επομένως αφετηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, λοιπόν,